Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ σήμερα, νίκη δεύτερης θέσης, και τολμώ να πω ότι είναι και μια νίκη του Ίβιτς, του προπονητή, γιατί για άλλο ένα παιχνίδι δεν πήρε τίποτα από το center forward. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είδαμε την Τετάρτη, δύσκολα θα πάρει φέτος ο ΠΑΟΚ από το center forward του πράγματα. Παίρνει από όλους τους υπόλοιπους. Καλά, μην βιάζεσαι, ρε μεγάλε. Ναι, εντάξει. Μην βιάζεσαι, τώρα είδες 20 λεπτά τώρα τον άλλον, μην βιάζεσαι. Βαρύ κόκαλο τον είδα το Μάγκα. Εντάξει. Ναι. Ένα 90. Να κάνω μια. Ένα 90 είναι και ένα βενζινάς. Ένα 91, τι να κάνει. Ένα 92 έχω, ένα άλλο. Σαν τον Πέλκα, πολύ γρήγορο δηλαδή. Αυτό. Τόσο σκοτεινά βγαίνει μέσα. Νίκο, τώρα το είδα. Σε ένα σμέναν. Ο Τζόρνταν είναι σαν. Σε ένα σμέναν. Ταχύτητα. Διείδηση κτλ. Δεν έχει. Αυτό αν θα βγει. Πού τον είδε, φίλε. Αυτό αν θα βγει. Μην βιάζει. Μην σταμάτα μου να κάνει όλα ωραία και τέτοια. Μην βιάζει και εσύ όλα μέσα στα ισοπαλία. Μην βιάζει. Περίμενε. Πάλι Ρώμα θα γίνει και με αυτό να. Μην βιάζει. Γίναμε πουθενά Ρόμπερτ. Εννοείται φυσικά. Εξήμιε. Λοιπόν, πώς έγινε. Πώς τον κύριο Λούκας. Λούκας. Τι Λούκας. Απαντώνας ποδοσφαιριστής. Δεν πατάει περιοχή. Στον ΠΑΟΚ ναι, πάταγε. Τι να τον κάνω. Απαντώνας δεν ήταν ποτέ. Θεό να τον κάνω. Κάντον εσύ Θεό. Όπως έκανε τον Καβολάκη και τον Καρδία. Και έγινε τέταρτο. Κάνε Θεό. Μακ, Ροντρίγκε. Κάνε. Έλα βρε πράσινο ακροτήρι είναι τι ποδοσφαιρέ. Θυμάσαι. Κάντου Θεού. Όχι, θα του δούμε λέω. Τον περιμένουμε, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε, δεν έπαιξε, ξέρετε. Τον περιμένουμε. Δεν τον παίξανε, δεν τον παίξανε. Α, δεν τον παίξανε. Τώρα που παίζει. Περπάτω. Ναι. Τσέσεκα σόβια θα παίξει. Τη σόβια. Τσέσεκα. Θα παίξει. 36 χρόνια τώρα, ρε φίλε. Να κλε τα χάλια σου. Να κλε τα χάλια. Ποια χάλια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το center for που πήρε ο Πάο. Αν θα βγει. Θα βγει μόνο εδώ. Για το κεφάλι. Δηλαδή, εάν θα βγει φέτο, θα βγει Ντόκεν ή Χαραλαμπίδη. Oh. Θα πρέπει δηλαδή να πλευροκοπεί ο ΠΑΟΚ που το κάνει πολύ ωραία, να φορτώνει και αυτός να έρχεται να κάνει τον Ντόκεν και τον Χαραλαμπίδη όπως τον έκανε τότε το 81 επί Πετρόπουλου στο Παναθηναϊκό ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης και ο Ντόκεν. Και ο Αντωνιάδης. Το έχει ο ΠΑΟΚ φέτος αυτό και με τον Λόβατς από αριστερά και με τον Μάτους από δεξιά. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από τα center for του τίποτα. Μα τίποτα. Αγοράζει όμως τον παίχτη από τα Αγρίνιο, υποχρέωση υπάρχει. Έκανε για μένα. Άσε τώρα αυτά τώρα. Μην μετάγεστε. Αυτά, έκανε για μένα ο ΠΑΟΚ μια πολύ καλή μεταγραφή. Από αυτόν περιμένω να δω και μπάλα τον και εγώ και θέαμα. Πώς. Τον Ενρίκε ή τον Ουάρτα. Τον Ενρίκε. Εγώ περιμένω από αυτόν μεγάλη μπάλα να δω. Αύριο υπογράφει. Μακάρι, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ακάτσε αυτό, κάτσε απλά σαν προσδοκία ή έχεις δει, τον έχει δει τόσο πολύ. Τον έχω δει σε στιγμιότυπα μισαόρου. Με... Γιατί με τρομάζεις. Ναι. Σε ακούω πρώτη φορά τον πότε, φίλε, πότε τον είδες. Σε ποια, πού έπαιζε όταν έπαιζε πού. Φίλε, έβαλα φίλους μου που κάνουν μοντάζ και λέω θέλω τα καλύτερα από το Ενρίκη. Σε ποια ομάδα που έπαιζε. Πες και πρόπες. Στη Ρεν, πού έπαιζε. Πού άλλο έπαιζε. Στη Ζερίχη. Εκεί που σας είπα την πιο προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ωραίο. Το για μένα αυτός θα είναι η έκπληξη. Για μένα. Ξέρει πιο πολύ μπάλα από τον Ροντρίγκες, αλλά δεν είναι τόσο γρήγορος από τον Ροντρίγκες. Τι μου κάνει εντύπωση. Ναι. Πόσα χρόνια, πέρα από το σε ξέρω και σε άκουγα. Ναι, να πω έτσι και δύο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά για ποδοσφαιρό, για τον ΠΑΟ, για τον Παναγραμμαϊκό, για οποιοδήποτε, να το έχει πει αυτό ότι τον είδα στη στιγμιότυπα, πάντα λες εσύ εδώ να τον δω. Ναι, εδώ θέλω. Ναι, αυτόν λοιπόν. Ναι, ξέρεις κάποιους παίκτες θα τα καμαρτιάσουν ο Λάμπαρντ. Ναι, ναι. Θα πάρει ο Πάο τον Λάμπαρντ. Λοιπόν, για τον Λάμπαρντ τον ξέρουμε. Δεν πιστεύω ότι θα δω μεγάλα πράγματα από αυτόν και δεν πιστεύω να δω πράγματα από το φόρ του Πάο. Δηλαδή, εάν φορτώσουν έτσι όπως φορτώνουν και τα κάτσι, θα πω ναι. Ωραία, πάει αυτό. Το άλλο. Το άλλο είναι το εξής. Ότι... Βόλο, Νίκη ή Ολυμπιακό. Ή και τους δύο, και οι δύο μαζί είναι. Μισό λεπτό. Μου έκανε εντύπωση σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι μεσοαμυντικό που έκανε ο Σακχόφ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Φανταστικός. Πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά χάνει και αυτά που δεν κάνουν είναι παντός. Χάνει, αλλά πατάει περιοχή. Κάνει καταπληκτικό παιχνίδι ο Τζίμιροτ για άλλη μια φορά. Ναι. Για το Μάτος δεν μιλάω. Κάνει είναι καλό πώς. Παιχνίδι. Ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Λέωβατς. Κάνουν πολύ καλό παιχνίδι. Μ' αρέσεις. Και επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία του να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι η μοναδική ομάδα χωρίς φορ 6 μήνες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην πάρει από το φορ της
κάτι. Κάτι. Ένα πέναλτι, γκολ, ασίστ, συνδυασμούς, να κερδίσει φάουλ, να πάρει αποβολές, να κάνει κάτι. Να είναι στη συμμετοχή έξω, ρε παιδί. Φάσεις που να προλαβαίνει, rebound. Rebound, να σουτάρει, να κάνει τίποτα. Μηδέν. Έχει δίκιο εδώ. Μηδέν. Είναι αδικία, γιατί φτιάξανε μια πολύ καλή ομάδα, φτιάξανε την άμυνά τους και τολμώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ τη στιγμή που μιλάμε είναι στο top βιολογικά. Δηλαδή είναι σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα. Στο πίκνια, στο πίκνια. Έχει φτάσει σε μια καταπληκτική φόρμα. Σήμερα θα ήθελα να δω ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο κύπελο. Θα μου σίγουρος ότι θα τον βγάλει έξω ο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω σε δύο μήνες θα γίνει. Όποτε και να πει, θα το δεν ξέρω. Διότι έχει καλύτερη ποιότητα. Πάλι λόγια. Πάλι λόγια. Λοιπόν, ναι, πάλι. Δεν θέλω να διακόψω. Όχι, θα πω μετά. Πάλι λόγια. Κάτι βασικό το μάτι σήμερα, μόνο να κοστίσει. Για τη μεγάλη εικόνα του μάτι, βασικό. Ναι. Σήμερα το Πανατολικό ΠΑΟΚ ήταν real test. Real test. Το σημερινό. Ναι. Το σημερινό ήταν real test. Ναι. Το σημερινό Πανατολικό ΠΑΟΚ. Η πρώτη αλλαγή είναι αναγκαστική. Η δεύτερη αλλαγή είναι φανταστική. Με το Μαλεζά στο business βάλε πάνω. Και λέει τον Μπέλκα και τον Μιστακίδη. Για να λέει το χαλάσατε το είπα. Γίνεται δύο φορ, πέστε τρεις εναντίον δύο στον Ροντρίγκε, στον Κούσα και στο Χαντάκια. Ο Χαντάκιας ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Από τους καλύτερους, όχι του ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Λοιπόν. Ο πελάτης έχει δίκιο. Ο Χαντάκιας και ποιος στον γκολ του ΠΑΟΚ. Ποιος το κάνει δώρο. Και το ξέρουν τι. Το κάνει ένας πρωταδόρος στην αρχή και μετά το ολοκληρώνει το δώρο άλλος. Ο Κούσας. Το δώρο ο Ροντρίγκε. Δικιά του μπάλα, την κοιτάει μία ώρα, την κοιτάει, την ξανακοιτάει, ναι. Μπαίνει ο Πέλκας, την παίρνει και τη δίνει. Και κάνει ο Λέοβατς, ναι. Λόπ σέντρα μία ώρα, ρε Κυριακίδη, είναι η ακτίνα δράσης που είναι. Μα έγινε και σε ένα άλλο μάτσο, είναι λόμπ. Ο Ίβιτς, ο Γκορμπούνος, ο Ίβιτς παίρνει πόντους. Το ίδιο. Ο Ίβιτς παίρνει πόντους. Αγοράζοντας πέντες από τον Πανετολικό. Μην πηδάτε βρε σαν τα κατσιδιάκι, να μιλήσετε βρε. Ο Ίβιτς παίρνει πόντους με την τριάδα στα στόπερ, τον Πάτο και τον Λέοβατς στις πλευρές, Τσίμιρο Τσακόφ. Μετά πετάει τον Κανία πάνω στον Μπέλκα. Και το Μιστακίδη σε ελεύθερο ρόλο. Τον Κάνια το λένε, Κάνιας. Τον Κάνιας. Δεν Κάνιας. Πάμε. Επίσης και τελειώνω με τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους. Ο Ίβιτς κάνει κάτι το οποίο για μένα είναι φανταστικό. Το οποίο εμένα μου κάνει, φτιάχνει. Τι είναι αυτό. Μπράβο Ίβιτς. Μπράβο Ίβιτς. Δεν γλύφεις το λαό του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεσαι γλύφτης του Προέδρου του ΠΑΟΚ, κάθε εβδομάδα δηλαδή να λες ο Πρόεδρος και έτσι ο Πρόεδρος και μπράβο στο λαό να πας την πύρα 4 να δίνεις φιλιά και δεν είναι στον κήπο του αυτό ρε φίλε. Ναι. Εννοείται. Δείχνει σαν προπονητής. Όσο πόλεμο και αν έφαγε ο Ίβης τους έχει γράψει όλους κανονικά από αυτούς που έφαγε πόλεμο. Δείχνει σαν προπονητής και δεν έχει ανάγκη να το κάνει. Και αύριο, ή μεθαύριο, εάν τον πάρει ο αδερφός του στον Ολυμπιακό, δεν έχει να απολογηθεί ή στον Παναθηναϊκό, αν πάει, ξέρω εγώ, αν ο Παναθηναϊκός ενάβει μεγάλο παράγοντα και του πει έλα. Δεν έχει να απολογηθεί στο λαό του ΠΑΟ, το παοξιδηλίκι και ο λαός, η αγάπη και η μεθάβρια. Μπράβο στον Ίβιτς που λειτουργεί στα 39 του, την πρώτη του χρονιά, σαν επαγγελματίας προπονητής και όχι σαν γλύφτης των λαών και των προέδρων. Συγχαρητήρια, θα σου κάνουμε κριτική. Θετική, αρνητική όπως τα βλέπουμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά σε αυτό το κομμάτι, το ότι δεν σαγιαρίζεις με τον κόσμο και δεν γλύφεις τον πρόεδρο κτλ. Και είσαι σοβαρότατος, μπράβο σου και να το συνεχίσεις. Σ' ακούω. Πριν ένα μήνα, ναι, σε μια εκπομπή εδώ έλεγες: ο ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή. Ποιος Ίβιτς, δεν έχει προπονητή. Έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Θυμάσαι ένας. Με την περίπτωση με τον Τζαβέλα, μάλλον πρέπει να ήταν. Με την περίπτωση με τον Τζαβέλα. Με τον Τζαβέλα πρέπει να ήταν. Με την περίπτωση λοιπόν, με τον Τζαβέλα, και όλοι οι άλλοι φυσικά συμφωνούσαν εδώ με σένα για αυτό το πράγμα. Και σου λέω και εγώ. Να τελειώσω όμως. Με την περίπτωση με τον Τζαβέλα, ναι, γιατί εσείς κάνετε εκπομπή. Να τελειώσω όμως τώρα. Άκουδο. Ναι. Μην μπαίνεις. Όχι, τι λέει ο Ραπτόπουλος. Μην μπαίνεις στην περιπέτεια. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Μπαίνει στο Καριολίκι που σε έχουν παρασύρει. Να κάνει εκπομπή και εσύ τα λες. Όχι, όχι. Μαζί εδώ ίδια εκπομπή κάνουμε. Εδώ στην εκπομπή. Δίνω μια συμβουλή. Άντε πάλι.
Τι δέχεσαι. Εγώ σου έδωσα πολλές ρε. Εγώ μπορώ να ασχοληθώ. Τι είπε ο Καρπετόπουλος. Τι είπε ο. Ξέρω εγώ. Ο Πανούτσος. Τι είπε ο Γιώργης. Καλά, αυτές είναι κουβέντες δικές σου. Δεν είναι. Εδώ στη δικιά μας εκπομπή αυτή είναι. Ναι, στο θέμα με το είπε. Ναι. Στο θέμα με το Τζαβέλα φέρθηκε φούστηκα. Μια χαρά. Εκεί φέρθηκε πιο αντρική από όλου. Μπράβο του. Εκεί είναι που δεν έγλειψε και δεν έκανε. Τι να περιμένω. Περίμενε. Τον έβγαλε πουλιτάρι. Εννοείται. Ήταν. Αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε. Ναι, αλλά εδώ αποδείχτηκε. Περίμενε, πουλιτάρι ήταν. Αποδείχτηκε. Τώρα, άμα σου τραβήξει μία μήνυση. Αποδείχτηκε. Και σου πάρει τα φρούτα και ποιος, τα λαχανικά, ο Τζαβέλα δεν θα σχολεί. Αποδείχτηκε άκου, ότι μετά από τη φυγή του Τζαβέλα. Ναι, τι. Όχι πουλιτάρισε και το μάτς. Ναι. Όχι πουλιτάρισε. Πουλιτάρισε τι. Άνω κάτω τα αποδητήρια. Ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το πράγμα. Άρα είστε καραγκιόζητες που του κάνατε ένα νέο συμβολέο. Το πιστέψανε, ρε φίλε. Αν το πιστέψανε. Δηλαδή εσείς τι είστε, καραγκιόζηδες που το στηρίξατε μετά αφού την έκανε τη δουλειά. Όπως, μέχρι τότε τον κράζατε και μετά τον στηρίξατε. Εγώ, ναι. Εγώ όταν έμεσα σε ένα βίντεο που λέω τον Τζαβέλα, ναι. Εσύ είσαι κάτω από το τραπέζι. Εγώ σου είπα πάμε λοιπόν να πάρουμε το μάτι του Καρασκά και μετά τον ορμάμε. Και όταν σου είπα για τον Περέρα, θα στον πω για τον Νίκο. Και όταν σου είπα ότι ξέρω εγώ, μίλα για του φίλου του Χίχου να πάρουμε το μάτι με στο Καρασκάκι και μετά μαζί σου είμαι. Ούτε μετά το Καρασκάκι. Το πήραμε. Άμα θέλει, οι εκπομπέ γραμμένε είναι. Δεν θε. Λοιπόν, για τον Περέρα λοιπόν, ο κύριο Σίμι έχει κάνει λάθο. Ποδοσφαιρικό. Γιατί έχει αδικήσει ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο παίζει 9 συμμετοχή κτλ. Έχει δύο αθλειότατου σεντερφόρ φέτο. Τον Κουλούρη και τον Κλάους και τον έχει του πεταματού. Εντάξει, όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι φόρομος. Όλος ο λαός του ΠΑΟΚ είναι ταυτισμένος με την αποχή μας. Τον έχετε ανικήσει. Και αν λοιπόν έχετε φάει φόλα από τον Κουλούρη και τον Κλάους, ας δώσετε φόλα φάγατε. Δεν είναι φόρομος. Φόλα φάγατε. Τον αδίκησε, αλλά δεν είναι φόρομος. Δεν το πει. Θα παίξει 4-2-3-1 αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτός. Ο τέτοιος. Ή στη γραμμή περιφερειακός δεν είναι σε φορ, σε τερφορ, φορ είναι. Πέραντι δεν πήρε κόλ, δεν έκανε. Κόλ δεν έβαλε, εσείς δεν έκανε. Σκέτοφορ. Σκέτοφορ. Πού έπαιξε σκέτοφορ ακριβώς. Σε ποιο μας. Σκέτοφορ. Σήμερα να παίξε. Σκέτοφορ. Σήμερα ναι. Σήμερα να παίξε. Σήμερα να παίξε. Μπορείς να τον υπολογίσεις. Σκέτοφορ ναι. Αντί να βάλω τον Κλάρος που είναι κέρινο ομοίωμα. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.